Γεια σας, Σόλιντς εδώ και αυτό θα είναι το έλεγχες μέρες μας 14 ή 15, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, και σε αυτό το Elohell θα παίζω με Lee Sin, οπότε αν είστε έτοιμοι για μερικά κορεάτικα ή ασιάτικα plays, μην δείτε αυτό το βίντεο, πηγαίνετε στο κουτάκι πάνω που έχει share στο YouTube και ψάξτε κάτι αναλόγως. Γιατί εγώ είμαι σκατά τέλος πάντων στο Lee Sin. Χάνω περισσότερα Q από όσα ρίχνω, δηλαδή ρίχνω 5 Q και χάνω τα 7. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Επίσης, είμαι ακόμα στο Goldena, γιατί πρώτον δεν παίζω πολύ, δεύτερον είμαι κακός στο League of Legends και τρίτον παίζω πολύ Lee Sin. Γιατί αυτό? Παλιά όταν ήταν να παίξω jungle έπαιρνα Jarvan και θα μου πείτε ποια είναι η διαφορά δηλαδή που έπαιζε Jarvan. Η διαφορά είναι ότι με το Jarvan έχω 70% win rate ενώ με το Lee Sin έχω 30. Αλλά ο Lee Sin είναι αρκετά διασκεδαστικός για να με κρατήσει και να παίζω. Οπότε διαλέγω το Lee Sin. Εν τω μεταξύ, επίσης θέλω να πω ότι πολλοί μου μιλάτε τέλος πάντων όταν παίζω και μπορεί να σας απαντάω μονολεκτικά. Αυτό δεν είναι επειδή σας μισώ, είναι επειδή παίζω ταυτοχρόνως και δεν μπορώ τέλος πάντων να σας γράψω έκθεση ή άμα δεν σας απαντάω καθόλου δεν θα το έχω δει μάλλον. Γιατί άμα το δω θα σας απαντήσω. Anyway, σε αυτό το παιχνίδι εν τω μεταξύ οι αντίπαλοι έχουν μια Poppy Top. Εμείς εν τω μεταξύ ναι, έχουμε και Ragnar. Αυτή τη στιγμή το βίντεο μου μόλις απέκτησε 20 comments τα οποία όλα μου λένε ότι είναι Ragnar και όχι Ragnar. Θα συνεχίσω να το λέω όμως Ragnar γιατί είναι πιο γαμάτο. Ragnar είναι... δεν ξέρω, δεν ακούγεται ωραία. Και αυτό το σημείο είναι το σημείο του βίντεο που πρέπει να χαμηλώσω τα γραφικά. Οι βετεράνοι το ξέρετε, όσοι έχετε δει πολλά επεισόδια. Έλα, ωραία. Ωραία. Και θα αρχίσουμε με το machet. Και potions. Δεν πιστεύω να κάνω τώρα κανένα invade οι άλλοι. Μην τρελαθούμε. Αν και βασικά έχουν λίγο τρομακτικό level 1. Φοβάμαι, αλλά εντάξει. Καλά, η Poppy εννοείται ότι θα φάει ganks, γιατί έχει ghost. Waste not a minute. Ωραία. Μην κάνετε κανένα invade. Εν τω μεταξύ τώρα, το αστείο είναι ότι άμα αρχίσω με το Q, θα μου πει κάποιος ότι «Hey, φίλε, το jungle είναι το να αρχίσεις με το E, κάνεις λάθος». Άμα αρχίσω με το E, θα μου πει κάποιος «Hey, φίλε, το jungle είναι το να αρχίσεις με το Q». Επίσης έχω 72 ping. Έχω 72 ping και λέω ευχαριστώ τη στιγμή που κάποιοι άλλοι ξέρω εγώ έχουν 20 ping. Έχουν 10 ping. Εντάξει, άμα δεν έχω τριψήφιο είμαι ευχαριστημένος, δεν μπορώ να πω κάτι. Θα ήθελα το red buff μου smiteless. Please. No, no μου λέει. Εντάξει. No ganks for you then. Bot lane, βοήθησέ με. Βοήθα τον τυφλό μοναχό. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, λογικά όταν πάω στο top lane θα είναι εκεί και ο Χέκαρι μου. Αλλά πιστεύω ότι ο Ρέγκαρ είναι πιο δυνατός από την Poppy στο level 2. Αν και η Poppy είναι αρκετά δυνατή στο level 2 πλάκα πλάκα. Αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε burst κάποιον. Για να δω ο Ρέγκαρ πως έχει αρχίσει. Α, με bot έχει αρχίσει η Poppy. Όχι, η Poppy έχει 4 bot. Oh my god. Επίσης δεν έχει ward ακόμα, το οποίο είναι θετικό. So squishy meat, μάλιστα, θα έρθω και προς εσένα. Για να τον δω. Εντάξει, δεν το λες και πολύ squish, αλλά... Έρχομαι, bro. Έχει fortpot, πρόσχε μην πεθάνεις, ελπίζω να το ξέρεις αυτό. Ω, μη σαρά το τέτοιο μου, το από αυτό μου. Εν τω μεταξύ, μη σαρά και το τέτοιο. Ψόφα, μωρί. Την πέτυχα! First blood! Χέκαριμ, άργησες. Sorry. Sorry, κύριε Χέκαριμ. Α, βασικά δεν γίνεται. You missed very much. Rest in peace, Inglis. Oh, πέθανε το bot lane. Γιατί... γιατί bot lane. Εν τω μεταξύ αυτό το game είμαι χαρούμενος γιατί κανείς δεν έχει gap closer.
Που σημαίνει ότι μπορώ να βάζω word από πίσω της και να την κλωτσάω στην ομάδα μου. Δεν έχει σημασία ποιον θα κλωτσίσω. Σημασία έχει να τις κλωτσίσω. Γιατί αυτό με κάνει χαρούμενο. Επίσης πάω να πάρω το XP και τα gold εδώ από κάτω. I didn't want to die, I got caught. Μάλιστα. Ας το πάρω και αυτό το λάσχητ. Έπρεπε. Sorry. Ο Ράιζ έχει teleport. Α, όχι, ignite. Ωραία. Δεν μπορώ, μισώ τα teleport. Όταν τα έχουν οι αντίπαλοι. Ω, γιατί πέθανες. Τζάμπα τον gank που έκανα και το first blood. Anyway. Master yourself. Τώρα θα πρέπει να πάω πάνω να πάρω το XP για τον gold, αλλά τέλος πάντων. Είμαι πολύ μακριά. Οκ, καιρός να πάω πίσω. Λοιπόν, έχω δοκιμάσει γενικά πολλά σωλησίν. Μου φαίνεται ότι το καλύτερο είναι αυτό εδώ. Γιατί έχουν ήδη και αρκετό crowd control. Και απλά ρασάρω αυτό, βέβαια πρώτα θα πάρω μπότα και... Να πάρω... Ναι, οφείλω να πάρω words. Α, γιατί πεθαίνω συνέχεια. Εν τω μεταξύ είναι απλά η κατάρα του λυσίν, οπότε παίρνω λυσίν θα χάσω, ό,τι και να γίνει. Ο ένας, ξέρω εγώ, λέει στον άλλον ότι ο άλλος θέλει. Ο άλλος δεν κάνει ping να του κάνω gank, μάλιστα. Θα σου κάνω. Θα σου κάνω gank. Πόσα είσαι 5. Α... Πώς γίνεται κατάρρη να κάνει zone τον Ryze. Ο Ryze δεν καταλαβαίνει ότι μπορεί να τη διαλύσει. Μάλλον όχι. We do what we must. Μάλιστα. Γιατί δεν την βαράει ο Ryze. Μάλλον ξέρει. Οκ, αυτό ήταν πολύ γρήγορο. Ξέρω εγώ, ξαφνικά υπάρχει Ryze, ξαφνικά δεν υπάρχει. Τατά! Ωραία, κοντεύω 6. Θα πάω να κάνω gank πάνω να κλωτσίσω την Bobby πίσω. Το bot lane, δεν ξέρω, μόνο άμα τους κάνουν κανένα τρελό dive. Όχι, έκανε πήγε 6 lane. Μόνο άμα τους κάνω κανένα τρελό dive πιστεύω θα σωθεί. Και δεν πιστεύω να κάνω κανένα τρελό dive. Το Sidestone αν θυμάμαι καλά κάνει 945. Και εν τω μεταξύ μόλις παίρνω το Sidestone στο Lee Sin η ζωή μου γίνεται πιο καλή. Ολοκληρώνεται. Α, δεν πάει top. Never mind. He's back. Και πρέπει να πάρω γρήγορα το Sidestone και μετά να πάρω το Red. Ο Ryze δεν ξέρω πως χάνει. Ω, ξαναψόφισαν στο bot lane. Ω, Θεέ μου. Ο Draven θα είναι λίγο τρομακτικός νομίζω. Λιγάκι, ξέρω εγώ. Ελάχιστα. Ω, ο Draven είναι 6 level. Εντάξει. Δεν πειράζει, θα τον κλωτσάω μέσα στην ομάδα μου και ο Ragnar θα τον κάνει one shot. Ω, πέθανε πάλι. Ήθελα να κάνω gank top, αλλά όχι, πέθανε πάλι. Ή δεν πέθανε. Ναι... Α, ο Ezreal έφαγε έναν. Α, και ο τέτοιος. Ναι, δεν έχω... Είναι όντως εδώ. Α, τον έφαγε, lol. Καλή φάση. Μπορούμε να φάμε το δράκο. Μπορούμε να φάμε το δράκο. Drake. Όχι, έκανε μια, έχει μπλε μπαφ. Α, δεν για να δω. Αυτός έχει. Όχι. Θα το πάρω. Άμα είχα
περισσότερο, λίγο πιο tanky τέλος πάντων. Άμα ήμουνα, θα μπορούσα να τον έτρωγα τον δράκο μόνος μου, αλλά δεν είμαι. Κρίμα. Έλα εδώ, Rise. Καλά, είσαι πολύ μακριά για να σε πετάξω. Παίζει να είναι στο μπλε μας. Για να δω. Ωραία, οπότε το πήρα τζάμπα το μπλε. Επίσης, πάνω τώρα πρέπει να παίρνει το κόκκινο του, είχε καρύμ. Ωραία, πάω πάνω στο lane για να δω. Όχι, απλά πάω. Για να δω. Μάλλον η Poppy δεν πρέπει να έχει ward. Βάλ το ward. Φύγε. Ω, πήρα και τα λάσεις. Γιατί τρέχει έτσι. Τι έγινε. Δεν μπορώ να κάνω το Q επειδή έχει αυτό, really. Lee, please, λέει. Ναι, λες και ξέρω εγώ που έχω παίξει πολλές φορές με Poppy για να ξέρω άμα... άμα μου κάνει το ult ότι δεν μπορώ να πεταχτώ με το Q πάνω της. Find your center. Τι μαθαίνει κανείς. Και εδώ είμαι 8 level. Εντάξει, τουλάχιστον από 6 feet τα πάω καλά. Για να δούμε εδώ τι κάνουνε κάτω. Οκ, το ξέρω αν είμαι εδώ. Πήγαινε απλά και φάρμαρε. Αφού φεύγουνε. Πάω στοίχημα ότι μετά από κάποια φάση θα βρει εμένα ο Ρέγκναρ. Ο Ρέγκαρ. Και ας προσπαθήσω να πάω από τα μαλλί πλεώνα. Άμα λείπει η Λεώνα τον τρώμε, ελπίζω να μην πεθάνεις, Ezreal. Please. Α, δεν λείπει η Λεώνα. Να το, το είπα, σας το είπα, είμαι medium. νομίζω ότι μετά από κάποια φάση... Άντε, μου λέξα πάρω αυτό το side stone τώρα. Α, ο Rengar μου λέει, Kandu Varatist. Κάντου βαρατίστε εγώ δύο φορές την ημέρα περίπου. Και τα Σαββατοκύριακα συνήθως τρεις. Δύο-τρεις. Α, ξαναψόφησαν κάτω. Εν τω μεταξύ όταν κάνω gank πάνω δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο κάνω ruin το top ενώ δεν έχω ψοφήσει, ας πούμε. Του φάγαμε το summoner πριν το ghost. Δηλαδή αυτό δεν είναι υπέρ του. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Anyway. Πάω πάλι πάνω. Έρχομαι, Ρέγκναρ, να σου χαλάσω πάλι το top. Α, θα πεθάνεις πάλι. Εδώ, έλα εδώ, έλα σε μένα. Έλα σε μένα. Πάτινα. Πάτινα. Καλά. Δεν έχω energy, τώρα κάνω slow. Όλες πως είναι 10 level, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, πως πήγε 10 level τούτος. Nice, λέει, λέει. Όντως τώρα, αυτό το λέει ειρωνικά. Αυτό με το λέει ειρωνικά δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Α, οκ, okay, δεν το λέει ειρωνικά. Το χάσα. Θα σου φάω μύτ. First time before είχε κάποιο. Δεν ξέρω αν το λέει ελληνικά, ειλικρινά. Και τι έγινε εδώ, κόλλησε το σύμπαν. Το σύμπαν κόλλησε. Ας βάλω ένα βούρτο εδώ. Ω Θεέ μου, έχει νοψοφίσει 25.000 φορές. Make it stop. Λέω να του κάνουμε dive αυτό. Τον περνάω και σε level εδώ μεταξύ. Εντάξει, θα στόχισα το τέτοιο, δεν έχει σημασία. Το προβλέπουμε. Δεν ήθελα να το κάνω dive έτσι κι αλλιώς. Ήταν κακή ιδέα. Για να δω, Ezreal έχει 1-6 μάλιστα. Και ο Draven έχει 7-2. Ω, Θεέ μου, έχει infinity energy. Πάω κάτω. Έρχομαι. Κρατηθείτε. Έρχομαι. Πάτε αυτόν.
Έλα, πήγαινε τώρα, κάντε ένα flash route. Κάτι. Καλά. Τώρα δεν τον έπιασε, ότι να. Ναι! Α, είναι εδώ, Rise. Γεια σου, Rise. Good job, Zaira. Ω, Θεέ μου. Ειλικρινά, θέλω να έχω συμπαίχτες που απλά ξέρω εγώ. Δεν με νοιάζει, ας έχουν 0-10. Απλά να μην βρίζονται. Μπορώ να χάσω 20 παιχνίδια τα οποία να. Τουλάχιστον να παίζω με ευγενικούς. Παρά να παίζω με καλούς και να βρίζονται. Δηλαδή το προτιμώ. Good job, Zaira. Απλά ήθελε ξέρω εγώ να πει κάτι ο άλλος. Προφανώς δεν ήθελε να το χάσει το root, το έχασε, δεν το έκανε επίτηδες. Ο Ρέγκναρ πάλι θα μου πει ότι φταίω εγώ. Έρχομαι, Ρέγκναρ, σώσου. Εδώ, έλα, έλα από εδώ. Έλα από εδώ λίγο να σε σώσω. Δεν ξέρω καν άμα θέλω να κάνω ulti βασικά. Δεν θα κάνω. Ωραία, φάτε αυτόν. Waste not a minute. Εντάξει. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν το λέει ειρωνικά το nice. Τι να πω. Θέλω να κάνω ένα dive στον τέτοιο να το πετάξω πίσω τον Rise. Όμως. Αν πετύχω Q. Ω Θεέ μου. Run. Run. Ω, ας το έξω το ulti. Το πέτυχε. Καταρίνα. Ναι. Ω Θεέ μου, θα γίνει. Πέθανε. Ναι, δεν μπορούσα να κάνω πολλά εκεί. Ω, τον πέτυχε λέει. Ω, Θεέ μου. Καλά. Παιδιά, sorry, δεν το εννοούσα. Δεν το εννοούσα, παιδιά. Too F, too fed. He's more fed than I thought. Yes. Μάλιστα. Ναι, όταν έχει Infinity Edge είναι λίγο fed, ρε παιδί μου. Τον λες και fed. Ετοιμάσου, Ρέγκναρ, θα γίνει όλα πολύ γρήγορα. Ή Ρέγκαρ, οπωσδήποτε, όπως το θες. Μου κάνε τέτοιο, λέει! Πλάκα κάνεις. Αυτό δεν είναι σωστό. Έπρεπε να την κλωτσίσω πίσω. Γιατί μου κάνει stun. Κανονικά, όταν μου κάνει stun, πρέπει να φύγει το animation. Τώρα θα πει για μένα, θα πει για μένα τώρα. Ενώ θα μπορούσε απλά να έχει φύγει. Στάνταρ. Έλα. Έλα. Πρέπει να το πεις. Πρέπει κάποιον να πεις. Να βρεις κάποιον. Ω, εδώ είναι στο δράκο. Νομίζω δεν έχει ακάρι εκεί. Α, είναι. Το πειράζει. This Draven and is so bad. Το να λες σε κάποιον ότι είναι κακός, προφανώς δεν το βοηθάς. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω που έχουν χάσει το νόημα μερικοί. Ή αν κάποιος κάνει κάτι λάθος, ξέρω εγώ, και το λες. Μπράβο ηλίθιε, εκεί έκανες λάθος. Προφανώς δεν ήθελε να κάνει λάθος, αλλά το έκανε. Είτε κάποιος παίζει άσχημα, είτε καλά, θέλει να κερδίσει. Τα στόχισα. Τουλάχιστον σώσαμε το tower. Ωραία, μπορούμε τρία άτομα να τον φάμε αυτόν. Πες μου ότι έχει bloodthirster. Α, ωραία, τουλάχιστον δεν έχει bloodthirster. Go. Ελάτε. Μπορούμε, we believe. Ω Θεέ μου. Ωραία το exhaust. Φακ. Ναι, δεν μπορούμε. Απλά θα ήταν πιο ας πούμε καλό να περίμεναν. Φύγε. Μη. Πλάκα κάνεις. Σόφα. Αυτό δεν γίνεται. Σόφα. Μπράβο. Ευχαριστώ. Όταν σας είπα ότι είμαι κακός στο λυσίνι το εννοούσα, παιδιά. Δεν το είπα για πλάκα. Ούτε ήμουν ειρωνικός. Είμαι κακός. Τέλος. Για να δω, τουλάχιστον τα άλλα lanes πάνε σχετικά καλά. Ας πούμε το mid κερδίζει. Θα δούμε τη θετική πλευρά. Τι γίνεται εδώ πάνω. Και κάποιος είχε πει εντωμεταξύ ότι απλά θέλει να με δει να χάνω σε ένα Elo Heal. Ήρθε η ώρα. Νομίζω πως ήρθε η ώρα. Και επειδή πολύ απλά ήθελατε να με δείτε να χάνω, ο πιο εύκολος τρόπος να χάσω είναι να παίξω λυσίν. Πέθανε η Καταρίνα. Τώρα θα βρήσει κάποιον. Πρέπει. Παρόλο που ήταν πάνω μόνο της Cody Quartz, ας πούμε. Κάποιος φταίει. Κάποιος είναι ο πιο δυναμός κρίκος.
Επίσης το ότι είμαι ένα level παραπάνω από το solo top δεν είναι θετικό ας πούμε. Αλλά εντάξει, το προσπερνώ. Τι κάνει η Poppy εκεί? Ω, θα πεθάνει η Zyra. Εν τω μεταξύ μπορεί απλά να κάνει dive του η Poppy, άμα θέλει. Έτσι έρθει η όρεξη. Ναι, τώρα μάλλον θα το δει. Zyra έχει ignite. Ένα hit είναι ακόμα, έχω την εντύπωση. Yay, πήραμε ένα turret. Μια αχτίδα φωτός. Λοιπόν, τι να κάνω τώρα, για να δούμε. Καλά, προφανώς πρέπει να κάνω armor. Εντάξει, πήρε το turret. Ένα άσχημο αυτό, ω Θεέ μου. Καταρίνα, παραλίγο να τον φας. Λίγο, νομίζω ήθελες ακόμα κάμποσα δευτερόλεπτα χωρίς αυτός βέβαια να σε βαράει. Αλλά οκ. Άμα πετύχω το Q μπορώ να τον κάνω κάτι. Και το έχει το πλάνο. Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει λέω. Σταμάτα. Δεν το εννοούσα. Γιατί έκανε λίγο στην άκρη και δεν μου άφησε να τον κλωτσίσω εκεί που ήθελα. Γιατί μου το κάνει αυτό. Όχι, μην αφήστε με. Πέθανα. Δεν έχουμε καθόλου vision. Έπρεπε να είχα βάλει words κάπου εδώ πέρα τέλος πάντων. Γιατί ήταν αρκετά πιθανό να έρθει ένας από πίσω. Ο Draven έχει Infinity έτσι και απλά θέρσε στο 20 και σχεδόν έχει κάνει το ζήλ. Ωχ, αυτό το damage. Okay, μάλλον δεν το έχουμε. Έχω μια υποψία. Καλά, σίγουρος δεν είμαι. Αλλά νομίζω ότι δεν το έχουμε. Γιατί οι άλλοι έχουν πολύ περισσότερο damage από εμάς. Και ο Ρέγναρ είναι Ρέγκαρ. Δεν γίνεται, παιδιά, πρέπει να το λέω αναγκαστικά Ρέγκναρ, λυπάμαι. Είναι πιο ωραίο το. Ρέγκαρ είναι σαν να προσπαθείς να πεις κάτι και να σου έρχεται αναγούλα, οπότε δεν. Έχει και αυτός ένα 8, αλλά βέβαια σε αυτόν έφταιγα εγώ γιατί έκανα πολλά ganks πάνω και. Μου πήραν το μπλε. Ούτε το μπλε δεν μου άφησαν. Καιρός να ψοφήσουν, μας πήραν το turret αλλά δεν έχει σημασία. Ω Θεέ μου. Ο Ezreal πες να πεθαίνει σε 3 hits από τον Draven. Βασικά λέω πολλά. Αυτή τη φορά θα τον κλωτσίσω πίσω. I believe. Καταρίνα, please. Έλα μωρέ, κάνει flash. Τι flash είναι αυτό? Θα έρθει κανείς εδώ, ο Team. Ο Ρέγκναρ σε ποιο πήδηξε πάνω? Δεν ξέρω. Okay, μάλλον θα κάνουμε εφέ. GG, well played, report as. Αυτή είναι η πλακή όταν είσαι jungler, γιατί μετά δεν μπορείς να κάνεις πολλά άμα δεν έχει κανείς damage. Μας κάνανε ace εδώ μεταξύ και κυνηγάγαμε 2 άτομα 5. Πολύ φάση. Είναι 12-30 όμως, πιστεύω ότι το έχουμε παιδιά. Με λίγη πίστη, όλα μπορεί να γίνουν. Εν τω μεταξύ αυτός που θέλει report είναι ο Ρέγκναρ και η Καταρίνα γιατί απλά ήταν σπαστική. Προφανώς ο Ezreal δεν ήθελε να έχει score 3-8. Προφανώς ήθελε να γίνει στο παιχνίδι, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Έγινε αυτό. Δηλαδή, εντάξει, τι να γίνει. Hey! Γιακού. Το χάσαμε. Τι έγινε. Νομίζω ότι λάγκαρα πάλι. Δεν έχουμε κάνει ακόμα FF. Γιατί η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Βέβαια η ελπίδα αυτού του game έχει πεθάνει γύρω στο 14. Δεν πειράζει, έβγαλα Warden's Mail. Κυρνάει το παιχνίδι. Θα μπορώ να ταγκάρω τον Draven για 1,5 δευτερόλεπτο. Πώς γίνεται να έχει τόσα πολλά items στο 23? Μ' αρέσει που πάτησε και ζώνιας. Λες και αν δεν πάτε και ζώνιας θα ζούσε η Zyra.
Εν τω μεταξύ έκανε GA ο Draven. Για ποιο λόγο, δεν ξέρω. Το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να κάτσω εδώ και να τους κάνω τα δικά μου. Φύγετε. Χια. Όχι. Πέθανα. Οκ. Μήπως ήρθε η ώρα να κάνουμε FF. Νομίζω πως ναι. Ναι. Κάναμε FF. Είναι αρπαστικό ήταν αυτό το παιχνίδι, νομίζω. GG, well played. Πω από αυτό που τη πάει που το λέει, δεν μπορώ. Ω Θεέ μου. Anyway, αυτό ήταν το LHL της μέρας μας 14 ή 15, δεν θυμάμαι. Νομίζω ήταν 14. Και ξέχασα να γράψω GG. Και εκτός από αυτό, άμα σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε ένα like, άμα δεν θέλετε να χάσετε το επόμενο βίντεο μπορείτε να κάνετε ένα subscribe και αυτά από μένα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!